Μέσα Ονική, Πετρόκτιστη, χιλιοφωτογραφημένη, η γέφυρα του Καρόλου είναι το σημείο που περνούν όλοι, μα όλοι οι τουρίστες, είτε στην πρώτη τους είτε ακόμα και στη δέκατη τους επίσκεψη στην πόλη της Πράγας. Και είναι άξιο απορίας λοιπόν πώς γίνεται με τις τόσο συνεχόμενες ορδές τουριστών αυτή η γέφυρα να παραμένει ακλόνητη στη θέση της. Όσο και να χτυπάς, δεν πέφτει. Se moje zlato, moje zlato kopka, moje zlatá kopka, co mě za to díží, pány kříží, a tak musí níží. Se moje zlato kopka, moje zlatá kopka, co mě nutí k spočinutí, když mám utíkat, si můj kat. Βέβαια, για να λέμε και την ιστορία σωστά, η συγκεκριμένη γέφυρα χρειάστηκε να χτιστεί πολλές φορές στη διάρκεια των χρόνων, καθότι έπεφτε με το παραμικρό, με την παραμικρή πλημμύρα. Μέχρι που ήρθε ο μεγάλος βασιλιάς για την Τσεχία, ο Κάρολος ο Τέταρτος, ο αναμορφωτής της χώρας, και παράγγειλε το χτίσιμο, την κατασκευή μιας γέφυρας πέτρινης μεν, αλλά γερή σαν ατσάλι. Για να το καταφέρει αυτό μάλιστα, επειδή εκείνη την περίοδο, ξέρετε, στην Πράγα είχαν δει δαιμονίες, προλήψεις, θρύλοι, φαντάσματα, όλα αυτά που λίγο πολύ ξέρετε. Παράγγειλε λοιπόν, ζήτησε μάλλον από τους αστρολόγους να του δώσουν μία ακριβή ημερομηνία προκειμένου να μπει η θεμέλιος λίθος της γέφυρας. Και εκείνο του έδωσαν ημερομηνία. 1357 η χρονολογία. Ημερομηνία τώρα ήταν 9 Εβδόμου και είχε και ακριβή ώρα. 5 και 31 τα χαράματα. Τυχαία λέτε τόση ακρίβεια? Δεν νομίζω. Και μάλιστα αν κάθετε και γράψετε τους αριθμούς αυτούς, έχω τους έχω γράψει ένα εδώ μπλοκάκι και τους βάλετε σε μία σειρά, θα δείτε ότι διαβάζετε το ίδιο και από τη μία και από την άλλη πλευρά και χωρίζονται με τον αριθμό 9, που έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ στην Πράγα, γιατί θεωρείται ο τυχερός αριθμός. Τώρα, σας φαίνεται περίεργο, σας φαίνεται παράξενο, σας φαίνεται φυσιολογικό, δεν ξέρω. Πάντως από τότε η γέφυρα δεν έπεσε ούτε με τους σεισμούς, ούτε με τις πλημμύρες, ούτε ακόμα και με τους πολέμους. Άρα δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, τι λέτε. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί έτσι μπορούμε και σήμερα και απολαμβάνουμε την ωραιότερη πραγματικά εδώ, γέφυρα του Καρόλου. I know where I belong, nothing's gonna happen, yeah. Η ωραιότερη και παλαιότερη γέφυρα της Πράγας έχει μήκος 516 μέτρα. Όχι και λίγα δηλαδή, πλάτος 10 μέτρα και 16 αψίδες. Ενώ από κάτω περνούν αδιάκοπα μέρα και νύχτα τα ποταμόπλια. Και από πάνω κοσμείται με 30 μπαρόκα γάλματα Αγίων και θρησκευτικών ηγετών, που στέκουν εδώ επί αιώνες και θεωρούνται θεματοφύλακες της ιστορίας της πόλης.